Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Οσανά εν της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Με αυτήν την θριαμβευτική φωνή, αξιότιμος και ευσεβεστάτη κυρία Πρόεδρος και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, υποδέχονται τα ετουσιώδη πλήθη των σωτήραν ημών Ιησού Χριστό, ερχόμενων εις την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ προέξημερών του Πάσχα. Και η επιφημία αυτή, αδελφοί μου, του πλήθους δεν είναι ένα συνήθις πανηγυρικός τόνος από εκείνους που ακούγονται στις υποδοχές των ισχυρών της γης. Δεν είναι μια συνηθισμένη και απλή ζητοκραυγή, αλλά είναι ένος και δοξολογία και εκδήλωση της ευλαβίας του πλήθους προς εκείνον τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν εις τον οποίον απευθύνεται. Προσέξτε, η φράση «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» είναι φράση ψαλμική και φυσικά τότε ο Ιουδαϊκός λαός ήταν πληροφορημένος ότι ο ψαλμωδός την απευθύνει στον αναφερόμενο Μεσσία και λυτρωτή της όλης ανθρωπότητος. Επομένως, αδελφοί μου, όταν το πλήθος κραυγάζει με αναλαγμό «Οσανά», οι καρδιές του εκείνη την ώρα αναγνωρίζουν και προσφέρουν λατρεία και αναγνώριση προς τον ερχόμενο στην Αγία Πόλη Μεσσία και Λυτρωτή. Γι' αυτό οι φράσεις αυτή και η θριαμβευτική και πανηγυρική υποδοχή του Χριστού μας διακηρύσει το μεσσιανικό έργο του και δει ότι ναι, αυτός είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, ο αιώνιος διδάσκαλος της αληθείας και ο βασιλέας των καρδιών όλων των ανθρώπων. Αγαπητοί μου αδελφοί, είχε προηγηθεί, όπως εχθές εορτάσαμε, η Ανάσταση του Φίλου του Χριστού Λαζάρου, ότι συμφέρει ή να εις αποθάνει υπέρ του λαού. Με την φράση αυτή ο Καϊάφας αναγνώριζε χωρίς να το αντιλαμβάνεται ότι ο Χριστός είναι ο αιώνιος αρχιερέας των ανθρώπων. Και πράγματι, αδελφοί μου, ο Χριστός απέθανε συνεχεία επί του Σταυρού και προσέφερε τον ίδιο τον εαυτό του εξυλαστήριο, θα λέγαμε θύμα, για τα λάθη και τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Και όπως οι προφήτες εν πνεύματι Θεού διεκήρυξαν ότι δια τα αμαρτίας ημών οδυνάται και το μόλο επί αυτού ημείς οι άθημεν, και όπως οι Απόστολοι κατόπιν εν πίστη διακήρυξαν ότι Χριστός απέθανε υπέρ ημών, αυτό και τα χείλη του Καϊάφα προσφέρουν συμφέρει ή να εις αποθάνει υπέρ του λαού. Και έτσι διακηρύσσεται από επίσημα Ιουδαϊκά πλέον χείλη ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας και ο αιώνιος αρχιερεύς, ο οποίος προσέφερε τον ίδιο τον εαυτό του θυσία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Προέξει λοιπόν προημερών του Πάσχα, έρχεται στη Βιθανία, στη πατρίδα του φίλου του, του Λαζάρου. Πραγματοποιεί την Ανάσταση του Λαζάρου. Η οικογένεια του Λαζάρου και οι αδελφές του παραθέτουν γεύμα προς τιμήν του Ιησού Χριστού. Η Μαρία αλήφει με πολύτιμο μύρο τα πόδια του Κυρίου ως διάθεση λατρείας και ευγνωμοσύνης προς τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και τώρα, αδελφοί μου, η ηρωνία και η υποκρισία, δυσοδεία του Ιούδα, λέγει. Τα χρήματα υπέρ των πτωχών, λέγει. Ακούστε, υποκρισία. Και λέγει ο Χριστός, δεν άρχισε να πάρει την απάντησή του, ότι
τους πτωχούς λέγει, πάντοτε έχετε με θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Και έτσι προειδοποιεί ότι εκείνος γρήγορα θα φύγει εκ του κόσμου τούτου. Και ότι η πράξη της Μαρίας τρόπον δεινά προαναγγέλει τον επικείμενο θάνατο και τα μοίρα της ταφής του Ιησού Χριστού. Αλλά αδελφοί μου, κατά τη διάρκεια που όλα αυτά συντελόντουσαν στη Βηθανία, πλήθος κόσμου είχε κινητοποιηθεί. Είναι λέγει τον Λάζαρο είδωση. Αυτή η κινητοποίηση του πλήθους που πάντοτε ζητούσε την ευκαιρία να ακούσει τον Χριστό, να διδάσκει και να ομιλεί, τον παρουσιάζει τώρα ως μέγα διδάσκαλο της αληθείας και της ανυπέρβλητης διδασκαλίας, την οποία, αδελφοί μου, πάντοτε άκουγε ο κόσμος. Πράγματι, αδέλφια μου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν δίδασκε, οι άνθρωποι όχι απλώς κρεμόντουσαν από τα χείλη του, αλλά και έλεγαν ότι ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Και η διδασκαλία του Χριστού μας εξακολουθεί και σήμερα, αδελφοί μου, και εις τους αιώνες να ακούγεται δια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Και ο αιώνιος αντίλαλος αυτής βρίσκει απήχηστη στις καρδιές όλων των αμεροληπτών ανθρώπων. Με την υπέροχη διδασκαλία του παρουσιάζεται σε κάθε εποχή ο Χριστός μας ως διδάσκαλος, του οποίου τα ρήματα είναι ρήματα ζωής αιωνίου και του οποίου ο λόγος εμπνέει και οδηγεί στην οδό της σωτηρίας. Επομένως, αδελφοί μου, αν ο Καϊάφας διακήρυξε τον Χριστό ως αρχιερέα, ο λαός εν συνεχεία τον ομολόγησε ως αιώνιο διδάσκαλο της σωζούσης αληθείας. Και παρετέρω, ο λαός τον θεωρεί και τον επεφημεί, αδελφοί μου, ως αιώνιο και ακατάλυτο βασιλέα της δόξης. Γιατί, αδελφοί μου, όταν ο Χριστός εισέρχεται εις την Αγία Πόλη, η μεγαλοπρεπής και ενθουσιώδη υπολογή, γι' αυτό στολίσαμε κι εμείς σήμερα έτσι, να σας μεταφέρουμε σε αυτό το κλίμα, η οποία έγινε εις τον Χριστό με κλάδια των Φινίκων και τα βαΐα, τα κλαδιά τα βάγια δηλαδή, συνάμα δε και με τον αναλαγμό και τις επιθυμίες του λαού, αναγνώριζαν και αναγνωρίζουν με τον πρότυπο και αυθεντικό και αυθόρμητο αυτό τρόπο ότι έρχεται θριαμβευτικά ο βασιλεύς των αιώνων. Αδελφοί μου, τι κι αν καθόταν σε ένα απλό μικρό γαϊδουράκι επί πόλου όμου, τι κι αν δεν ήταν επί ενός μεγαλοπρεπούς άρματος και μάλιστα δεν δέχτηκε καν άλογο με επιβλητική εμφάνιση. Τι και αν δεν περιστοιχιζόταν από υπασπιστές, όπως σήμερα οι κοσμικοί βασιλείς. Βλέπετε στην Αγγλία γιορτάζουν τα 90 χρόνια της Ελισάβετ και τι καραγιοσλίκια κάνουν. Εκείνου, αδελφοί μου, η βασιλεία του Χριστού δηλαδή είναι άλλης φύσεως. Η βασιλεία, είπε η ενή ο Χριστός, ουκ έστειν εκ του κόσμου τούτου. Είναι βασιλιάς των καρδιών μας, βασιλιάς και κυρίαρχος των ψυχών των ανθρώπων. Έρχεται με την ταπεινή εκείνη εμφάνιση ο Χριστός επί πόλου όλων, αλλά παράλληλα οι κραυγές και οι επιθυμίες του λαού και ακόμη των παιδιών και των υπείων οι φωνές διακηρύσουν ότι αυτός είναι ο βασιλιάς, ο οποίος τους αιώνες θα έχει τους αφοσιωμένους που θα τον πιστεύουν, που θα τον ακολουθούν, που θα υπακούν στο θείο του νόμου και εις το είπα το νόμο της ζωής τους. Αδελφοί μου, κλείνω. Τούτη την ώρα μία δέηση θα σας κάνω. Θα εισέλθουμε στην πιο κατανυκτική περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος,
την εβδομάδα του Κυρίου, τον παθό του Κυρίου μας, όπως λέμε. Ναι, είναι αλήθεια. Και οι δικές μας καρδιές θα δονηθούν ασφαλώς από αισθήματα ευλαβίας και αφοσιώσεως προς το Σωτήρα ημών Ιησού Χριστό. Απόψε, αδέλφια μου, θα τον δούμε νυμφίο με τον κόκκινο και άραφο χιτώνα και το ακάθινο στέφανο. Θα τον προσκυνήσουμε κατόπιν εσταυρωμένο να ξεπλένει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητος. Θα τον λατρεύσουμε θεία των επιταφείων θρήνων. Όλοι μαζί θα στολίσουμε με άνθη και αρώματα το ιερό κουβούκλιο του επιταφείου. Όλοι μαζί. Νέοι, μεγαλύτεροι στην ηλικία, ωριμότεροι, κορίτσια και αγόρια. Θα τον δοξολογήσουμε αναστάντα εκ νεκρών, αλλά κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, όπου οι συγκινήσεις μας θα εκδηλώνονται, εκείνος, αδελφοί μου, θα ήθελε ουσιαστικότερες και μονιμότερες εκδηλώσεις. Θα περιμένει ο καθένας μας και όλοι μας μαζί, ενωμένοι στο πρόσωπο και στο όνομα του Ιησού Χριστού, να τον θεωρούμε ως αιώνιο αρχιερέα και να ζητάμε να καθαρίσει με το αίμα του τα λάθη μας, τις παραβλέψεις μας και τις αμαρτίες μας. Θα περιμένει να στρέψουμε προς Αυτόν ως διδάσκαλο και νομοθέτη και ρυθμιστή του βίου μας και να του αναγνωρίσουμε διαπαντός ως βασιλέα της ζωής μας. Θα θέλει, αδελφοί μου, αυτός ο Κύριος μας να είναι για μας υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας, να είναι ο κυβερνήτης της ζωής μας. Ήθε, αδελφοί μου, με τέτοιες διαθέσεις να εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και με τέτοια ευγνώμονα καρδιά να του προσφέρουμε αληθινή πίστη, λατρεία και αφοσίωση. Και η Θεία αυτού χάρης, η δια του Σταυρού εξηγηθήσα και της Αναστάσεως πηγάζουσα, να είναι πάντοτε πλούσια, αδελφοί μου, σε όλους μας, στις οικογένειές σας, στα παιδιά σας, στην ενορία μας, στην πόλη μας, στην πολύποθη πατρίδα μας, σε όλο τον κόσμο εκεί που γίνεται πόλεμος, και να φέρει ειρήνη, αγάπη και ομόνοια. Αμήν. Καλό Πάσχα.